σε μια δυσάρεστη είδηση θα περάσουμε. Αυτή τη φορά ευχόμενοι όμως ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί πάλι όταν μιλάμε για τον κορονοϊό, εντάξει, σφίγγεται το στομάχι μας. Χθες έκανα το εμβόλιο, την τρίτη μου δόση. Πώς αισθάνεστε? Κοιμήθηκα καλά, με την έννοια ότι δεν σήκωσα πυρετό, κάτι το οποίο χαίρομαι που δεν έγινε. Από την άλλη όμως, αυτό μου το χεράκι νιώθω ότι είναι λίγο ξένο. Και προσοχή το Σαββατοκύριακο. Δύο μερούλες. Προσοχή το Σαββατοκύριακο. Δύο μερούλες τα προσέχω, θα μείνω σπιτάκι μου. Στα ζεστά, λοιπόν, στα ζεστά. Πάμε σε άλλο κλίμα. Σε κρύα νερά θα περάσουμε, γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διασωληνώνονται και είναι σε σοβαρή κατάσταση, τότε δεν μπορούμε να σκεφτούμε όμορφες σκέψεις να κάνουμε. Μόλις πριν από δύο ημέρες, μιλήσαμε για την αγαπημένη Ροζίτα Σόκου, η οποία έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον κορονοϊό. Μετά από ανακοίνωση και ανάρτηση της κόρης της, η οποία επίσης νοσεί, γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη. Έχουμε κοντά μας τον Σπύρο Μπιμπίλα, να του πούμε την καλημέρα μας ως στενός φίλος της οικογένειας. Είναι καθοδόν, οπότε μπορεί και να μην με ακούτε καλά. Εύχομαι χρόνια πολλά και θα περιμένω να με ρωτήσετε τι θέλετε. Σπύρο μου, πότε διασωληνώθηκε και πότε έτσι έγινε η κατάσταση πιο δύσκολη? Αυτό, κοιτάξτε, επειδή τώρα το έμαθα κι εγώ. Εγώ ξέρω ότι μου είχαν ανακοινώσει πριν από 10 μέρες, πριν δύο εβδομάδες σχεδόν, ότι είχαν κορονοϊό. Γιατί εγώ επισκεπτόμουν συχνά το σπίτι και μου είπανε μην ξαναμπείς μέσα, αλλά άφηνε μας τα πράγματα απ' έξω. Έμεναν μαζί, σωστά, Σπύρο? Ορίστε. Έμεναν μαζί. Μένανε κοντά, αλλά επειδή η Ροζίτα το τελευταίο καιρό δεν ήταν πολύ καλά στην υγεία της. Δηλαδή μιλάμε για ένα μήνα, γιατί πριν 40 μέρες εγώ την κινηματογράφησα που έβαλε και στο Instagram. Βέβαια. Αυτά που απήγγελε. Είναι πριν 40 μέρες. Μου είπε η Ρένε, η οποία είναι και αυτή η ηθοποιός, όπως ξέρετε, να αφήσω τα πάμπερς απ' έξω από την πόρτα. Οπότε ανέβηκα με το ασανσέρ, τα άφησα έξω και έφυγα. Μου είπε καλύτερα να μην μας δεις. Θεωρώ πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Δυστυχώς δεν ήταν υπέρ των εμβολίων. Και η Ρένε δεν ήταν εμβολιασμένη, Σπύρο? Όχι. Γιατί για τη Ροζίτα το ξέρουμε. Όχι. Και η Ρένε δεν ήταν. Ήτανε κατά των εμβολίων. Μάλιστα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η εξέλιξη δυσμενή. Σήμερα από τη φρόνε τη Ροζίτα το μεταξύ το απόγευμα. Δυστυχώς δεν μπορώ να πάω επειδή έχω την πρεμιέρα στο Σκρούτζ. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί, αλλά δεν μπορώ. Ούτε και η κόρη της δεν θα μπορέσει όμως, ούτε η κόρη της θα μπορέσει να βρίσκεται εκεί. Μιλάμε τώρα για κάποιες... Όχι, θα είναι δύο φίλοι και ο εικονός. Λοιπόν, βλέπετε όμως τώρα τι συζητάμε, ρε παιδιά. Συζητάμε για ατυχίες, για συγκυρίες, όχι δεν είναι, για οικογενειακές, έτσι, εν πάση περιπτώσει, τραγωδίες, αλλά και αυτές τις περιπτώσεις που λες αποκλείεται να συμβαίνει και αυτό. Μόλις σήμερα αποτεφρώνεται η μητέρα, που ήταν η τελευταία της επιθυμία. Διασωληνώνεται η κόρη. Και διασωληνώνεται η κόρη και δεν μπορεί ούτε να βρίσκεται στη διαδικασία αυτή. Μάλιστα. Και είναι και το διακύβευμα τι θα συμβεί με τη ζωή της. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να δείξουν εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Ακριβώς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι σημαντική λεπτομέρεια αυτή, Σπύρο, γιατί και οι δύο έκαναν μια επιλογή. Και η Ροζίτα και η Ρένε. Και μάλιστα είχε αναφέρει και η κόρη της, Σπύρο μου, στην ανάρτησή της ότι θα προσπαθούσε, ας πούμε, όταν θα γινόταν καλά μετά από την αποτέφρωση. Αυτό να γινόταν ένα πάρτι προς τιμήν της μητέρας της. Ελπίζω να γίνει καλά και να το κάνουμε αυτό, γιατί η Ροζίτα ήταν ένα άνθρωπος της χαράς. Στο σπίτι της μόνο συνέχεια γιορτές κάναμε. Τα κάθε αγούδια. Κυριακή επί 40 χρόνια εγώ πήγαινα μετά το θέατρο. Εύχομαι να το ξεπεράσει η Ρένε και να κάνουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή στη μνήμη της Ροζίτας που την αγαπούσαμε όλοι. Και εμείς το ευχόμαστε όπως ευχόμαστε τα ειλικρινή μας περαστικά στη γυναίκα, να πάνε όλα καλά. Σωστά. Και δεν γνωρίζουμε τώρα όταν ο κορονοϊός, ξέρουμε ότι είναι μια μοναχική νόσος, μια ασθένεια την οποία περνάς μόνος σου και ούτε καν μπορούν οι οικείοι σου ή οι φίλοι σου να είναι κοντά σου. Τι δύναμη, ας πούμε, να έχει. Να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση και όλα να πάνε καλά. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποδεσμεύουμε καλημέρα, γιατί... Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Το πρόγραμμά σου είναι εξαιρετικά σύνθετο. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Χθες αυτό συζητούσαμε τους γιατρούς και με το νοσηλευτικό προσωπικό. Πόσοι άνθρωποι έρχονται να εμβολιαστούν, ευτυχώς. Στο τμήμα των Βρυλισσίων ήταν θετικά τα νέα, το οποίο μου έλεγαν, ιδίως για τους ανθρώπους που έχουν κάνει τη δεύτερη δόση και έχουν περάσει στην τρίτη. Από την άλλη, όμως και πάλι, δεν πάβει να είναι μεγάλη η ευθύνη για όλους εμάς, το λέω και το τονίζω μέσα από τις εκπομπές, να κάνουμε αυτή την έκκληση όλοι μας να εμβολιαστούμε, να χτίσουμε αυτό το τείχος ανοσίας.